Στο κατόφλι των κεντρικών φυλακών πέρασαν συμπολίτες μας που δεν έπρεπε να διαβούν για την επιτέλεση μικροαδικημάτων. 18χρονο στιγματίστηκε με την ταπέλα του υποδίκου στις κεντρικές φυλακές γιατί κρατούσε μια θήκη σπαθιού. Αφού βίωσε την δραματική διαδικασία, το δικαστήριο αποφάνθηκε τελικά πως ήταν αθώος. Σε άλλη περίπτωση, 22χρονος εξέτησε ποινή κάθειρξης 3 μηνών επειδή έκλεψε σάντουιτς αξίας 27 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 5 ευρώ. Εργάτης σε μηχανουργείο παρέμεινε υπόδικος για 18 μέρες στις φυλακές επειδή έκλεψε αγροτικό πετρέλαιο αξίας 30 ευρώ. 24χρονος παρέμεινε υπόδικος 3 μήνες επειδή έκλεψε ένα τροχό αξίας 35 ευρώ από έναν καράζ και ένα σετ καριδάκια αξίας επίσης 35 ευρώ. Τοξικομανής αναγκάστηκε να διακόψει πρόγραμμα απεξάρτησης που παρακολουθούσε με επιτυχία στην Αγία Σκέπη. Οδηγήθηκε στις κεντρικές για 2 εβδομάδες για παλαιότερη υπόθεση διάρρηξης. Η ποινή του αναστάρθηκε τελικά μετά από παρέμβαση της νομικής υπηρεσίας. Ως αλήτες και πλάνητες καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν μέσα στο 2019 6 συμπολίτες μας, μεταξύ των οποίων ένας τετραπληγικός και ένας άστεγος. Το 2018 άλλοι 9. Πρόκειται ουσιαστικά για ανθρώπους που ζητιάνευαν και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 20 μέρες μέχρι 4 μήνες. Τετραπληγικός βρίσκεται υπόδικος με απόφαση του δικαστηρίου από τις 21 Οκτωβρίου. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι φυλακές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές, μεταφέρθηκε στον ειδικό χώρο κράτησης στο νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Μεταξύ των λόγων είναι και ο κίνδυνος διαφυγής, όχι φυσικά ενός αρτημελούς ατόμου, αλλά ενός τετραπληγικού. Αντί της ποινής της φυλάκισης, οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με εναλλακτικούς τρόπους, όπως η κοινωνική εργασία, αν εφαρμοζόταν η σχετική νομοθεσία από τα δικαστήρια. Με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, άλλες χώρες της Ευρώπης έλυσαν το πρόβλημα του υπερπληθυσμού στις φυλακές. Την ίδια ώρα, με ρυθμούς χελώνας, εξετάζονται οι αιτήσεις από το Συμβούλιο Αποφυλάκησης. Υπήρχαν το Σεπτέμβριο που ανέλαβε το νέο Συμβούλιο 160 υποθέσεις. Έχουν δει μέχρι τώρα 20 και αναμένεται η απόφαση. Ακόμη και όταν βγουν από τη φυλακή, ανύπαρκτα είναι τα προγράμματα επανένταξης των αποφυλακιστέντων. Ήταν να δοθούν κάποια κινήτρα σε κάποιες εταιρείες να εργοδοτούν αυτά τα άτομα που ήδη ξέρουν τι συμβαίνει, να δοθούν πιο πολλά κινήτρα, είτε να δούμε κάποιου άλλου είδους μορφής εργοδότησης για να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα να φτιάξουν τη ζωή τους. Στις φυλακές, αντί σε ειδικό πρόγραμμα απεξάρτησης, κατέληξαν και 7 συμπολίτες μας με προβλήματα αλκοολισμού το 2019 και άλλοι τόσοι το 2018, με ποινές που κυμαίνονται από 15 ημέρες μέχρι 3 μήνες. Για ανεξόφλητα εντάλματα καταδικάστηκαν από τις αρχές του χρόνου 176 πρόσωπα, από τα οποία τα 99 για ποσά μικρότερα των 5.000 ευρώ. Η πλήστη εκ των καταδίκων λήπτες ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το κόστος για τον κάθε κρατούμενο ανέρχεται σε 100 ευρώ την ημέρα.